Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα κύριε Μωυσή, καλησπέρα στους αγροατές μας, στο North 98 FM, με πολύ αγάπη από την Αθήνα, από το Υπουργείο. Ξεκινήσαμε και μια καινούργια προσπάθεια εδώ, θα τα λέμε συχνά από εδώ και πέρα. Ξέρω πόσο δυναμική παρουσία έχετε στα μέσα ενημέρωση, αλλά να σας πω κύριε Μωυσή ότι το έχει ανάγκη και η ίδια η πολιτεία, και οι πολίτες και η ηγεσία, η πολιτική, αλλά και η δημοσιογραφία, ο δημοσιογραφικός κόσμος, να αναδεικνύουμε την καθημερινότητα, αλλά κυρίως να ενημερώνουμε με αντικειμενικότητα τους πολίτες που τόσο ανάγκη έχουν να έχουν πρωτογενή πληροφόρηση. Αυτό και προσπαθούμε να κάνουμε. Με κανόνα ότι η αντικειμενικότητα δεν είναι να μην έχεις άποψη, αλλά να δίνεις το χώρο και το χρόνο και στην αντίθετη. Είμαστε πάντα στη διάθεση γι' αυτό και να πω αμέσως την ατζέντα που μου είπατε. Έτσι, για τη Μόρια, τι εικόνα βλέπετε, αν έχετε εσείς κάποια πληροφορία άλλη και πώς βλέπετε τις τελευταίες εξελίξεις. Δεν πρέπει, επουδενή λόγο, να δούμε αποσπασματικά τα ζητήματα που συμβαίνουν στη Μόρια. Ξέρετε πολύ καλά, εγώ στη Μάχη Τουρισμού τα προηγούμενα χρόνια είχα επισκεφθεί τη Λέσβο με κλιμάκια συναδέλφου μου κοινού βουλευτικών, προκειμένου όχι απλά να καταγράψουμε αλλά να δίνουμε λύσεις. Πόσο μάλλον περισσότερο τώρα που είμαστε κυβέρνηση. Θέλω να σας θυμίσω ότι η άποψή μου είναι ότι τουρισμός και μεταναστευτικό δεν συνάδουν. Ήταν μια αντίληψη που είχαμε συγκρουστεί ιδεολογικά με την προηγούμενη κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Είναι εξάλλου αυτή η κυβέρνηση που απειλήθηκε, που δημιούργησε τεράστιο τραύμα όχι μόνο στον ελληνικό τουρισμό, αλλά γενικότερα στην κοινωνική ζωή των κατοίκων του Αιγαίου. Θέλετε λίγο να το διευκρινίσετε αυτό, το τουρισμός και μεταναστευτικό δεν συνάδουν, γιατί υπάρχουν σίγουρα οι κακές γλώσσες που περιμένουν να το ερμηνεύσουν ως τουρισμός και ανθρωπισμός. Σας θυμίζω, δεν συνάδουν. Και ευχαριστώ που το διευκρινίζετε, σας θυμίζω ότι η άποψή μου αυτή είχε τεκμηριωθεί και είχε διατυπωθεί προεκλογικά αλλά και κατά τη διάρκεια της περίοδου που ήμουν τομέας στη Νέα Δημοκρατία αλλά και ως βουλευτής των Δεκανήσου. Και το τονίζω αυτό γιατί σας θυμίζω ότι είναι η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, η προηγούμενη κυβέρνηση που δημιούργησε τεράστιο ρήγμα και στην κοινωνική ζωή των κατοίκων αλλά και στην ίδια την εικόνα της χώρας, αφού αυτή ήταν η κυβέρνηση που θεσμοθέτησε τα hot spots στα νησιά. Δεν το ξεχνάει κανείς. Και μια ανθρωπιστική κρίση βέβαια σε βάρος των ιδίων των προσφύγων και μεταναστών. Σε μια ανθρωπιστική κρίση λοιπόν πρέπει να γίνει μια διαχείριση για τον ανθρωπισμό. Είναι οικουμενική αυτή η διάσταση του ανθρωπισμού για τη διαχείριση του προσφυγικού και χωρίς σκοπιμότητες. Δεν πρέπει όμως τα νησιά να τα μετατρέψουμε σε αποθήκες ανθρώπων. Και σας θυμίζω την περίοδο που είχαν έρθει 17.000 μετανάστες στην ΚΟ. Θα θυμάστε, στη Μόρια έχει εκρηκτικό κλίμα πλέον όπως εξελίσσεται η κατάσταση, το ίδιο και στα υπόλοιπα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Εδώ λοιπόν πρέπει να συνεννοηθούμε. Τι πρέπει να γίνει? Έγινε ένα κυθεία με την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, το προηγούμενο διάστημα. Σας θυμίζω ότι ο κ. Τσίπρας ήταν αυτός που έλεγε ότι δεν υπάρχουν σύνορα. Σας θυμίζω ότι ο κ. Τσίπρας ήταν αυτός που έλεγε ότι αν ποτέ, με τον κ. Καμένο, αν ποτέ γίνουν hot spot τα νησιά, δεν θα πάψει να είμαι ο θειασπότης της ιδέας του ανθρωπισμού, με την έννοια του ότι να δεχόμαστε παράτυπους, παράνομους, να δεχόμαστε όχι μόνο πρόσφυγες αλλά και από τρίτες χώρες, κάτι το οποίο είναι αξιοσημείωτο να το αναδείξετε, ότι δεν αναδείξετε την εκπομπή σας, ότι δεν μιλάμε για προσφυγικό, μιλάμε για μεταναστευτικό πλέον το ρεύμα. Αυτό είναι, άρα λοιπόν, εδώ είναι να σημειώσω αυτό που λέω, τουρισμός και μεταναστευτικό δεν πάει μαζί. Άλλο το προσφυγικό, κύριε Μωυσή, και άλλο το μεταναστευτικό. Και καλά κάνετε και μου είπατε να το προσδιορίσουμε για να τελειώνουμε μια και καλή μαθήτη ιστορία. Εδώ πρώτον, δεν έχει γίνει κατανομή στα θέματα που αφορούν την Ευρώπη. Κατανομή μεταναστών και προσφύγων σε Ευρωπαϊκή Συμφωνία, σε επίπεδο Ευρώπης. Δεύτερον, δεν τηρείται η συμφωνία, αυτή η συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος, αυτή η συμφωνία που έχει γίνει και είναι μονομερής από ό,τι φαίνεται, γιατί δεν έχει επιστραφεί παρά μόνο ελάχιστος αριθμός μεταναστών. Και τα κονδύλια δεν έχουν αξιοποιηθεί. Δεν υπάρχουν από ό,τι ξέρετε μηχανισμοί προκειμένου να υπάρχει το διαχωρισμός προσφύγων και μεταναστών και απονομή ασύλου. Άρα στο Κησιά αποφασίστηκε και αυτό, να υπάρχει επιτάχυνση της απονομής του ασύλου για όσους από τους συνανθρώπους μας το δικαιούνται πραγματικά. Και το δικαιούνται να μείνουν. Φυσικά κανείς αριστερός, δεξιός, κεντρός δεν διαφωνεί σε αυτή την προοπτική. Αλλά όσοι παράνομα έχουν μπει στη χώρα πρέπει να ακολουθεί η διαδικασία.
Ποιος αμφισβητεί γι' αυτό? Πρέπει επίσης να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί να δεχτεί το βάρος όλο αυτό το Αιγαίο, το Ανατολικό Αιγαίο. Ή ο Σάμος Λέσβος και επίσης Λέρος Τικός. Δεν γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν έχει πάρει την πρωτοβουλία η κυβέρνηση, αφού σας θυμίζω ότι θαλάσσια σύνορα υπάρχουν και πρέπει να γίνουν αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν με το λιμενικό, αφού θα πρέπει να υπάρχει η Frontex που πρέπει να μεταξελιχθεί σε μια tax for υπηρεσία, που σημαίνει ότι πρέπει να συνεννοηθούμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο πώς θα γίνεται αυτή η διαχείριση, και γίνεται επιτέλους. Πρέπει λοιπόν να γίνει και μια κατανομή στο εσωτερικό της χώρας. Δεν μπορεί, είναι αδύνατον να αντέξει αυτή την ερωή στο Ανατολικό Αιγαίο. Άρα η κυβέρνηση πήρε τις πρωτοβουλίες, τις αποφάσεις του ΚΙΣΕΑ τις γνωρίζεται. Υλοποιείται λοιπόν αυτή η απόφαση του ΚΙΣΕΑ. Άρα τα συναρμόδια υπουργεία έχουν βάλει μπροστά τις μηχανές προκειμένου να υπάρχει επιτάχυνση των διαδικασιών, προκειμένου να υπάρχει αυτή η εφαρμογή. Να σας πάω και σε κάθε περίπτωση. Ναι. Πέστε μου. Ολοκληρώστε για να πάω σε άλλο θέμα. Και σε κάθε περίπτωση, κύριε Μωυσή, εμείς σεβόμαστε και τα αισθήματα της αλληλεγγύης των Ελλήνων έχουν γίνει ξεκάθαρα και το έχουμε δώσει με κάθε τρόπο να το κατανοήσει ο Ευρωπαίος και ο παγκόσμιος πολίτης. Καλά, προφανώς. Ο ανθρωπισμός δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο και εφεύρημα κανενός. Αλλά πρέπει επιτέλους να επιμεριστεί αυτό το βάρος και πρέπει να συνεννοηθούμε χωρίς σκοπιμότητες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτό το μεγάλο κύμα, το οποίο δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Να σας πάω σε ένα άλλο θέμα ροής από και προς το Αιγαίο, και μιλάμε για ροή Θεσσαλονικαίων από και προς το Αιγαίο. Κάνατε αναφορά πρόσφατα στο ενδεχόμενο ή στην προοπτική της διασύνδεσης της Θεσσαλονίκης με το Αιγαίο, με ναυτοπλοϊκές γραμμές, και ένα ζήτημα το οποίο τη Θεσσαλονίκη την πονάει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ξέρετε πάρα πολύ καλά πως είμαστε ένα μεγάλο λιμάνι στα λόγια, αλλά στην πράξη ουσιαστικά δεν μπορούμε να μετακινηθούμε μέσα στα χωρικά μας ύδωτα με αφετηρία το λιμάνι της πόλης μας. Κύριε Μωυσή, μια αναφορά που πραγματικά χαίρομαι που έχει αποδοχή όχι μόνο από εσάς και το έγκριτο ραδιοφωνό σας, αλλά από τους πολίτες. Αυτή λοιπόν την ανάγκη θα πρέπει να τη μετουσιώσουμε σε πολιτική δράση και κυρίως μέσα από την δραστηριότητα του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Υπουργού του κ. Γιάννη Πλαγιωτάκη, ο οποίος είναι ενήμερος και έχει κατανοήσει απόλυτα και το αίτημα του Υπουργείου Τουρισμού σε ό,τι αφορά τις συνδυασμένες μεταφορές. Και στο πλαίσιο αυτών των συνδυασμένων μεταφορών έγκυται και η ακτοπλοεία. Μια ακτοπλοεία η οποία ξέρετε πολύ καλά ότι χρειάζεται ένας μακρόπνος σχεδιασμός, στο πλαίσιο του οποίου, σας τονίζω κύριε Μωυσή, είναι και η διασύνδεση της Μακεδονίας με το Αιγαίο. Με τι χρονοδιάγραμμα περίπου υπάρχει έτσι ένα αρχικό? Σας λέω ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας έχει καταρχάς αποδεχτεί αυτή την ανάγκη ως μια προοπτική που πρέπει να δοθεί απάντηση σύντομα. Ο κ. Πλαγιωτάκης είδε με θετικό μάτι την πρότασή μας ως Υπουργείο Τουρισμού, και μια πρόταση που ξέρετε πολύ καλά ότι την έχω διατυπώσει και από το παρελθόν. Πιστεύω ότι θα είναι σε θέση πολύ σύντομα να ανακοινώσει τη διασύνδεση της Θεσσαλονίκης με το Βόρειο Αιγαίο καταρχάς, με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Σε σταθερή βάση, κύριε Κόνσουλα, ή μιλάμε για συγκεκριμένη περίοδο του έτους? Κοιτάξτε, κατά την άποψή μου, όταν μιλάμε για ανάπτυξη τουριστικού ρεύματος, πρέπει να το θέσουμε σε μια μακρόπνοη προοπτική. Από εκεί και πέρα πρώτα θεμελιώνουμε αυτές τις διαδικασίες που χρειάζεται να υπάρχει η διασύνδεση, να διασφαλίσουμε αυτή την προοπτική που θεμελιώνεται και στο αίτημα όχι μόνο των πολιτών αλλά και των χωρέων, γιατί υπάρχει ανάγκη διασύνδεσης, ιδιαίτερα την περινή περίοδο. Κατά την άποψή μου πάντως πρέπει να το δούμε και σε ένα έμπρος έτους, προκειμένου να υπάρχει και ανάπτυξη της περίοδου που χρειάζονται και τα νησιά. Και ειδικά το καλοκαίρι θα διευκολύνει και τις δύο πλευρές, διότι και η Θεσσαλονίκη δεν θα χρειάζεται να κατεβαίνουν στον Πειραιά και τα νησιά θα έχουν μεγαλύτερη ροή. Φανταστείτε εδώ, όταν ολοκληρώθηκε η Εγνατία, όταν είχαμε πλέον τη δυνατότητα της Εγνατίας Οδού, οι πρώτοι που ωφελήθηκαν ήταν η Κέρκυρα και η Λευκάδα. Είναι αλήθεια. Όταν δημιουργείται ο Διάβλος, αυξάνει η κίνηση και προς τον προορισμό. Έχουμε ένα παράδειγμα εφαρμογής. Η τουριστική ανάπτυξη, κύριε Μωυσή, εκπορεύεται μέσα και από τις μεταφορές, μέσα από τους οδικούς άξονες, τις θαλάσσιες μεταφορές, τις θαλάσσιες δηλαδή διαδρομές, και από την αεροπορία φυσικά, αλλά και τα υπόλοιπα μέσα που επεξεργάζεται η κυβέρνηση και πολύ σύντομα θα τα οριστικοποιήσει, όπως είναι τα υδατοδρόμια. Εκεί θα σας ρωτούσα τώρα, ότι τέτοιο εργαλείο είναι και τα υδατοδρόμια. Θα τα δούμε σύντομα.
εμείς μιλάμε, κύριε Μωσή, για συνδυασμένες μεταφορές. Άρα, στο πλαίσιο αυτό θα υπάρχει ένας οριζόντιος και κάθετος σχεδιασμός, προκειμένου να υπάρχει ανάπτυξη σε όλη την επικράτεια, αφού το Υπουργείο Τουρισμού συζητά πλέον για μια πολυκεντρική ανάπτυξη. Άρα, δικαίωμα σε αυτή τη νομή την έχει κάθε γωνιά της χώρας και δεν είναι μόνο οι μεγάλοι προορισμοί, Ρόδος, Κέρκυρα, Χαλκιδική και Κρήτη. Κατά συνέπεια, πρέπει να καρποθεί ο κάθε πολίτης της χώρας το ιστορικό και το πολιτιστικό κεφάλαιο που έχει να δείξει προς τα έξω, να το καρποθεί και με παραγωγή πλούτου που νομίζω το έχει ανάγκη η χώρα, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι έχουν τελειώσει τα capital controls. Υπάρχει ένα σχεδιασμό δεκαετίας από το Υπουργείο για το στρατηγικό σχέδιο του τουρισμού. Υπάρχει και μια συνεργασία με όλα τα αρμόδια Υπουργεία προκειμένου να υπάρχει πολλαπλασιαστική δύναμη σε αυτό το σχέδιο που θέλει να φέρει κεφάλαια από το εξωτερικό, θέσεις εργασίας και να παραχθεί πλούτος ώστε να είναι ισομερής η κατανομή αυτή και στην περιοχή του Εύρου και στις Κρήτης και στις Κέρκυρας και του Καστελορίζου και του Δωδεκάνησου, σε όλη την επικράτεια. Θα δούμε δηλαδή τα επόμενα χρόνια αυτή τη βιομηχανία του τουρισμού να αποκτάει μια σταθερότητα σε ό,τι αφορά την οργάνωση και το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργεί, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε δει πάνω κάτω ΦΠΑ, έχουμε δει να αφήνεται ουσιαστικά ο τουρισμός είτε στις θετικές επιρροές είτε στις αρνητικές επιρροές εξελίξεων που υπάρχουν σε γειτονικές χώρες και ουσιαστικά να έχουμε μια θετική εξέλιξη σε ό,τι αφορά την κίνηση κατά μεγάλα διαστήματα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον αυτό ήταν μια οργανωμένη προσπάθεια, ένα αποτέλεσμα μιας οργανωμένης προσπάθειας ή ήταν και λίγο συγκυρία. Ξεκινά από το τελευταίο, κύριε Μωυσή. Πολύ σωστά και εύστοχα διαπιστώσατε και διατυπώσατε ότι τα τελευταία χρόνια είχαμε μια αύξηση του αριθμού των επισκεπτών. Μόνο που ο αριθμός των επισκεπτών δεν είναι αυτό που αποτυπώνει το θετικό πρόσημο στον τουρισμό. Το θετικό πρόσημο στον τουρισμό το αποτυπώνουν τα έσοδα. Η δαπάνη των τουριστών. Πολύ σωστά. Η καθολή δαπάνη ανά επισκέψη και το πλούτος που αφήνουν οι επισκέπτες στη χώρα. Θέλω επίσης να σας θυμίσω ότι ο βασικός στόχος μας είναι η εμπειρία του επισκέπτη να είναι αποτυπωμένη ώστε να μπορεί να επαναληφθεί η επίσκεψή του σε δεύτερο χρόνο. Για να υπάρξει αυτό πρέπει την εμπειρία να την εμπλουτίσουμε με βιώματα που αποτυπώνουν στην δική του εικόνα φεύγοντας από τη χώρα θετικά όλα εκείνα τα μηνύματα που συναποτελούν την τουριστική πολιτική της χώρας. Και χαίρομαι που επίσης διατυπώσατε ότι η τουριστική πολιτική της χώρας είναι αυτό που θέτει το συντηρητικό πλεονέκτημα σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Δεν είναι λοιπόν μόνο ο αριθμός των επισκεπτών, είναι τα έσοδα, αλλά είναι και το να μπορέσουμε να κάνουμε τον τουρισμό ανταγωνιστικό σε σχέση με την γειτονιά μας. Θα ακούσουμε στη Διεθνή Έκθεση συγκεκριμένες κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Είπατε ήδη πολύ σωστά την φορολογική πολιτική που ξεκίνησε η κυβέρνηση με την αποκλιμάκωση αυτών των πόρων που έχουν επιβαρύνει τον τουρισμό και δεν τον κάνει πλέον ανταγωνιστικό σε σχέση με την γειτονιά. Είδατε ότι ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την αποκλιμάκωση του συντελεστή για τις επιχειρήσεις, αποκλιμάκωση του συντελεστή που αφορά το ΕΜΦΙΑ και επίσης δρομολογεί και εξελίξει για την αποκλιμάκωση των φορολογικών συντελεστών για τον τουρισμό για τα επόμενα χρόνια. Έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά η φορολογία σε τελευταία ανάλυση και σε μέσο μακροπρόθεσμο επίπεδο θα πάει σε ανταγωνιστικά επίπεδα σε σχέση με τη γειτονιά μας. Και τη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Από εκεί και πέρα, αυτό που πρέπει να δούμε είναι το συνολικότερο πλάνο. Αυτό που είπατε, το πλαίσιο πολιτικής. Εμείς λοιπόν στο Υπουργείο Τουρισμού ξεκινήσαμε τον κύριο Θεοχάρη, με συζήτηση με τους κοινωνικούς εταίρους, αυτό κάνουμε νυχτημερών και εκπονούμε ένα σχέδιο, ένα στρατηγικό σχέδιο, ένα πλάνο που αφορά τα επόμενα 10 χρόνια. Δηλαδή, ξεπερνά τη θητεία τη δική μας. Κύριε Μωυσή, γιατί εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι σήμερα είμαστε εμείς, αύριο θα είναι κάποιοι άλλοι. Φαντάζομαι όμως ότι αποτελέσματα σταδιακά θα βλέπουμε σε όλη το διάβα αυτών των 10 ετών. Δεν στοχεύουμε για μετά, δεν μιλάμε για μετά από 10 χρόνια, μιλάμε και για του χρόνου και για του παραχρόνου. Και χαίρομαι που βρίσκεται ένας άνθρωπος να διατυπώνει αυτή την άποψη ευθέως και να το αποδεχόμαστε κι εμείς, γιατί ο τουρισμός είναι εθνική υπόθεση και είναι υπόθεση όλων. Και δεν είναι αποσπασματική η πολιτική που πρέπει να ασκηθεί. Γι' αυτό εμείς και δουλεύουμε συστηματικά σε όλα τα επίπεδα. Προκειμένου αφενός να εμπλουτίσουμε τα προϊόντα του τουρισμού, αφετέρου να κάνουμε στροφή στην ποιότητα. Και επειδή είπατε και για υποδομές, συνεργαζόμαστε με όλα τα Υπουργεία για να αναπτυχθούν οι υποδομές, ώστε αν βελτιωθούν οι συνθήκες
της καθημερινότητάς μας, άρα θα έχουμε και βελτίωση των συνθηκών του επισκέπτη. Να εκπαιδεύσουμε και κάποιους επιχειρηματίες που βαράνε στο κεφάλι με κάτι λογαριασμού σε κάποια νησιά. Είναι αλήθεια, όμως να ξέρετε, ένα κακό παράδειγμα ενός επιχειρηματία δεν μπορεί να μαυρώσει αυτούς τους ανθρώπους που όλα αυτά τα χρόνια στάχτηκαν όρθιοι και σίγουρα κύριε Υπουργέ, αλλά ξέρετε πολύ καλά. Χάρη των οποίων η χώρα ανταπεξήλθε στα δύσκολα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά όμως ότι αυτοί που περιμένουν να εκμεταλλευτούν σε βάρος μας ψάχνουν το ένα για να το κάνουν επικοινωνιακά μεγαλύτερο από ό,τι είναι. Σωστά μιλάτε, γι' αυτό υπάρχουν και μηχανισμοί ελέγχου της πολιτείας και του κράτους για να μπορέσουμε να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Εμείς σεβόμαστε τις υποχρεώσεις μας, αλλά πρέπει να σεβαστούμε τα δικαιώματά μας. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή μιλήσετε για εκπαίδευση των ανθρώπων της αγοράς, πρέπει να μιλήσουμε για την εκπαίδευση των ανθρώπων γενικά που ασχολούνται με τον τουρισμό, και αυτό εμείς το έχουμε βάλει σε προτεραιότητα, δηλαδή την αναμόρφωση των σπουδών στην τουριστική εκπαίδευση, κατάρτιση και διαβίου των ανθρώπων που εμπλέκονται με τον τουρισμό. Και σας θυμίζω ότι ήταν ένα προεκλογικό σύνθημα για μας το να μπορέσουμε να μετουσιώσουμε αυτή την ανάγκη σε πολιτικές. Αυτό κάνουμε τώρα. Μακάρι να δούμε τα συνθήματα να γίνονται πολιτικές εφαρμοσμένες. Και εκεί είναι η ουσία. Από τα αποτελέσματα θα κριθούμε όλοι. Προσπαθούμε να είμαστε χρήσιμοι και να καταγράψουμε αυτά τα οποία έχουμε το προηγούμενο διάστημα αποφασίσει, γιατί υπήρχε σχέδιο ρεαλιστικό και βιώσιμο. Αυτό επιδιώκουμε με τον κύριο Θεοχάρη και τα στελέχη του Υπουργείου, να μετουσιώσουμε την πρωτοκία μας σε εφαρμοσμένη πολιτική. Και θα το δείτε το επόμενο διάστημα να υλοποιείται σιγά-σιγά. Κύριε Κόνσολα, ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι πιεσμένος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη δυνατότητα της επικοινωνίας. Θα χαρώ να τα πούμε και στο περίπτερο του Radio North, στη Διεθνή Έκθεση, τις επόμενες μέρες. Ευχές στον όρθιο στα στελέχη του και σε εσάς, κύριε Μωυσή. Καλή αντάμωση στη Θεσσαλονίκη. Καλή αντάμωση, να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.